Ανάσταση από το Υπουργείο Ναυτικής Ελλάδας και του Ευθύνων εδώ στη Θεσσαλία. Και σήμερα μας επισκέφθηκε ο κ. Σταμενίκης μαζί με τους τοπικούς βουλευτές και το επιτελείο του Υπουργείου. Είχαμε έτσι την δυνατότητα να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε το πολύ σημαντικό έργο του Ινστιτούτου στα θέματα της έρευνας. Με δύο λόγια, επικεντρώνεται στη δημιουργία νέων προσαρμοσμένων τοπικών, οι οποίες καλλιεργούνται τόσο στη χώρα μας και τα τελευταία χρόνια έχουν και σημαντική πορεία και σε άλλες χώρες μέσω των σχετικών εξαγωγών. Και το επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι οι ποικιλίες αυτές εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά της προσαρμοστικότητας, το οποίο αποτελεί ένα κριτήριο επιλεξιμότητας για κάποιες από τις χρηματοδοτήσεις που δίνει η ΚΑΠ που τρέχει τώρα, η νέα ΚΑΠ. Επίσης, αναδείξαμε το θέμα της μεγάλης εμπειρίας που έχει το Ινστιτούτο μας σε θέματα εδαφολογίας, που είναι πολύ σημαντικά τόσο σε ζητήματα θρέψης, λίπασης δηλαδή, όσο και σε θέματα περιβάλλοντος. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε, γιατί είναι στο χαρτοφυλάκιο του κ. Σταμενίτη, συζητήσαμε θέματα ακίνητης περιουσίας, που είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση από την πλευρά του Υπουργείου προς τον ΕΛΓΟ, και διάφορα άλλα ζητήματα που έθεσε το προσωπικό, τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή την ομάδα μας.